Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Και στη σημερινή επικαιρότητα θα δούμε ποιος είναι ο θαυμαστός καινούριος κόσμος που αναδύεται. Ποιος είναι ο καινούριος κόσμος που αναδύεται, κυρίες και κύριοι. Και αφορμή για αυτή την εκπομπή μας έδωσε η παρουσία στη Θεσσαλονίκη δύο πολύ σημαντικών επιστημόνων, των οποίων τα βιβλία πριν από λίγη ώρα παρουσιάσαμε εδώ στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος που αναδύεται έχει πολλά καινούργια χαρακτηριστικά και φαίνεται να μην μοιάζει με τον κόσμο που σιγά σιγά φεύγει. Αν και πάντα το καινούργιο συνυπάρχει με το παλιό, σε όλες τις εκφάνσεις της επιστήμης, πλέον το καινούργιο προσλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία προκαλούν ήδη προβληματισμό και σκέψεις τους κάθε λογής επιστήμονες, από τους φυσικούς μέχρι τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους φιλοσόφους. Η προσκεκλημένη μας σήμερα είναι ο κύριος Αριστίδης Χατζής, τον οποίο καλησπέριζω στο στούντιο. Ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Χατζής είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκει φιλοσοφία του δικαίου και θεωρία των θεσμών. Και ο κύριος Θεοφάνης Τάσης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Άλμπεν Άντρια της Αυστρίας. Καλησπέρα, κύριε Τάση. Ο κύριος Τάσης διδάσκει φιλοσοφία. Είναι ένας νέος, πολύ σημαντικός φιλόσοφος. Αλλά και ο κύριος Χατζής ασχολείται και με την πολιτική φιλοσοφία, έτσι. Ναι, άλλωστε, και κύριο... Φιλοσοφία δικαίου, πολιτική φιλοσοφία. Είναι ενιαίος ο χώρος πια αυτός. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις εύκολα το ένα από το άλλο. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εκείνο που το κοινό στοιχείο, καταρχάς το να παρουσιάσω και τα βιβλία. Το βιβλίο του κυρίου Χατζή είναι Τα Επιχειρήματα Ελευθερίας, έτσι λέγεται. Ναι. Και το βιβλίο του κυρίου Τάση είναι Επιμέλεια Εαυτού. Λέω τα βιβλία όχι τόσο για να τα κάνω γνωστά, όσο διότι το περιεχόμενό του ενδιαφέρον και τη συζήτηση και νέους προβληματισμούς. Στα Επιχειρήματα Ελευθερίας ο κύριος Χατζής προσεγγίζει σε πρακτικό επίπεδο τα σύγχρονα φαινόμενα από μια κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα και οικονομικά από μια φιλελεύθερη σκοπιά. Ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία αρκετά χρόνια δαιμονοποιήθηκε, αλλά έχει ενδιαφέρον μια οπτική γωνία την οποία αναπτύσσει ο κύριος Χατζής, ενδεχομένως και άλλη φιλελεύθερη, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς αυτό που μέχρι σήμερα βιώσαμε ως κυρίαρχη ιδεολογία στην Ελλάδα, που έχει κυρίως χαρακτηριστικά, αν θέλετε, σοσιαλίζοντα ή σοσιαλιστικά, φαίνεται ότι στην διαχείριση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης έφτασε σε ένα όριο και από εδώ και πέρα παράγει κρίση. Άρα ο κόσμος πλέον μέσα σε αυτό το τοπίο δίνει πλέον ενδιαφέρον, προσπαθεί να ακούσει τι λέει και η φιλελεύθερη αντίληψη. Ο Δ. Θεοφάνης Τάσης, του οποίου το βιβλίο λέγεται «Επιμέλεια εαυτού», σε αυτό το βιβλίο με δύο λόγια προσπαθεί να μας, αφού αναλύει ένα σύγχρονο φαινόμενο, την σχέση του ανθρώπου με τις νέες τεχνολογίες και την νοηματοδότηση της ζωής του, την προσπάθεια νοηματοδότησης της ζωής του, προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτές τις νέες τεχνολογίες, να δει αυτή τη σχέση του ανθρώπου με τις νέες τεχνολογίες και να κάνει μια πρόταση βίου. Και κάνει μια διάκριση μεταξύ βίου και ζωής που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω κάποια στιγμή κατά την εξέλιξη της συζήτησης θα μας την πει. Άρα υπάρχει ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο βιβλίων ή των δύο προβληματισμών των συγγραφέων που είναι οι διαστάσεις που μπορούν, που προσπαθούν να δώσουν ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Και να απευθύνω λοιπόν μετά από αυτή τη μακρά εισαγωγή για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε, να ξεκινήσω με τον κύριο Τάση, κύριε Χατζή, να μας δώσει μια εικόνα ποιο είναι για εσάς, ποιος είναι ο νέος κόσμος που αναδύεται, τι χαρακτηριστικά έχει και πώς τον προσεγγίζετε εσείς. Για να δούμε μετά και την άποψη του κύριου Χατζή σε αυτό. Ναι, χρησιμοποιώ μια έννοια για να περιγράψω αυτή τη συνθήκη στην ιστονοτερικότητα, την ονομάζω εικονιστική κοινωνία. Η εικονιστική κοινωνία είναι μια κοινωνία στην οποία αγαθά, υπηρεσίες, οι διαπροσωπικές σχέσεις εξαϊλώνονται καθώς ψηφιοποιούνται και μετατρέπονται σε εικόνες. Σε αυτή τη συνθήκη η ελευθερία αλλάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την ελευθερία στην νεωτερικότητα. Δηλαδή, ενώ η ελευθερία στην νεωτερικότητα αφορούσε την χειραφέτηση από παραδοσιακές δομές εξουσίας,
από την θρησκεία, από την οικογένεια και από την αυθεντία. Η ελευθερία στην ίστρανη εταιρικότητα είναι διαφορετική, διότι εδώ, έχοντας χειραφετηθεί το υποκείμενο, βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπου η ελευθερία επιλογής είναι τέτοια σε οτιδήποτε, από την επιλογή καταναλωτικών αγαθών μέχρι συντρόφων, που εν τέλει υποδουλωνόμαστε στην ίδια την ελευθερία επιλογής. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα το πώς θα χειραφετηθούμε από την ίδια την ελευθερία. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό, η πληθωριστική ελευθερία εντός της εικονιστικής κοινωνίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διάζουσα σχέση που έχει η ίστρινη εταιρικότητα με την θνητότητα. Ενώ δηλαδή οι προηγούμενοι πολιτισμοί θεσμίζονταν λίγο έως πολύ με επίγνωση της θνητότητάς τους από τα ταφικά μνημεία των αρχαίων φαραών ή ακόμα και στην αρχαία Αθήνα, η θέσμηση της δημοκρατικής πόλης αφορούσε την εγκαθίδρυση μιας δημόσιας σφαίρας όπου όλοι ήταν ορατοί από όλους και διεκδικούσαν σε αυτή τη δημόσια σφαίρα μέσω της επιτέλεσης πράξεων που θα εξασφάλιζαν την ιστεροφημία την αθανασία τους. Η θνητότητα λοιπόν ήταν πάντοτε παρούσα. Στην εωτερικότητα από τη βιομηχανική επανάσταση πιο συγκεκριμένα και εφ' εξής, η θνητότητα αντικαθίσταται από μία πίστη στην απεριόριστη δυνατότητα του ανθρώπου πρόοδου, που απολύγει σε μία κυριαρχία τελικά επί του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και επί των ανθρώπων. Η θνητότητα λοιπόν εδώ αποθείται και αποθείται διότι θα αποκάλυπτε την ενδεχομενικότητα αυτής της θέσμησης και θα επέτρεπε και την αμφισβήτησή της. Δηλαδή το ότι η θνητότητα αποθείται, πράγμα που είναι εμφανές στην απουσία κοινωνικών πρακτικών του πένθους, στο ότι δεν αναπαρίστανται, απεικονίζονται τα πρόσωπα των νεκρών, βιώνεται επίσης από το ότι το παρελθόν παρουσιάζεται ως μια ατελέστερη μορφή του παρόντος και το μέλλον υποτίθεται ότι δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μια πιο βελτιωμένη εκδοχή του παρόντος. Υπό αυτή την έννοια το παρόν μοιάζει να διαστέλλεται και αυτό δημιουργεί σε εμάς την αίσθηση της επιτάχυνσης, του χρόνου που επιταχύνεται. Αυτή λοιπόν είναι για μένα η στρατιωτική συνθήκη, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της, αυτό που ονομάζω εικονιστική κοινωνία. Και προτού ολοκληρώσω την απάντησή μου, να πω ότι η δυσκολία νοηματοδότησης στο επίπεδο του υποκειμένου από την μία και η δυσκολία παραγωγής νέων αξιών, συλλογιστείτε λόγου χάρη ότι μετά τη Γαλλική Επανάσταση με τις τρεις πυρηνικές αξίες της ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, ουσιαστικά στους δύο αιώνες που ακολούθησαν δεν έχουμε παραγωγή νέων αξιών παρά εμβάθυνση, εγκλέπτυνση και ερμηνεία αυτών των αξιών. Οφείλεται στο ότι δίχως μια διαφορετική θεώρηση της θνητότητας είναι πολύ δύσκολο να νοηματοδοτηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο η ζωή σε βίο. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μια αδυναμία να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας και αυτή η αδυναμία υποκαθίσταται, αυτή η έλλειψη νοηματοδότησης υποκαθίσταται από την εικονιστική κοινωνία, λέτε. Τελικώς, το νόημα μοιάζει να υποκαθίσταται όλο ένα και περισσότερο από την ακατάσχετη παραγωγή εικόνων. Ναι. Δηλαδή, η πολιτική είναι περισσότερο διαχείριση εικόνων και λιγότερο παραγωγή πολιτικών, γιατί αυτές θα προϋπέθεταν αξίες, αλλά οι αξίες που διαθέτουμε μοιάζουν προς το παρόν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη συνθήκη που βιώνουμε σήμερα. Οι δικές σας αξίες μπορούν να ανταποκριθούν στη συνθήκη που βιώνουμε. Πολλά ζητήματα τώρα. Τι να πρωτοπιάσεις? Ό,τι θέλετε. Πολλά. Πολλά. Εγώ, αν υποθέσουμε ότι συμφωνώ με την περιγραφή, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι προβλήματα. Δηλαδή, είναι πρόβλημα η μεγιστοποίηση ελευθερίας, η συνεχής μεγιστοποίηση. Γιατί είναι πρόβλημα, γιατί δεσμευόμαστε από την υπερβολική ελευθερία και θέλουμε να ξεφύγουμε από τον πρόβλημα. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες. Να χειραφετηθούμε, είπε. Να χειραφετηθούμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες περιορισμού της ελευθερίας αυτής. Ενδεχομένως, σαν... διότι η υπερβολική ελευθερία η δική σας κάποια στιγμή να καταπατά τη δική μας. Άλλο αυτό. Όταν έχουμε σύγκρουση μεταξύ συμφερόντων ή δικαιωμάτων, τότε αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα παλιό, δεν είναι καινούριο. Να. Εγώ λέω, υπάρχει μια. Αυτό είναι μια διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Και αυτό συνδέεται και με τη δεύτερη παρατήρηση. Η αύξηση της ελευθερίας έχει οδηγήσει όχι σε απουσία αξιών,
Άρα σε εξατομικευμένες αξίες. Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές αξίες από τους υπολείπους. Δεν είμαστε όλοι ένα σύνολο, ένα κομμάτι, μία ολότητα, ένα πίμνιο, το οποίο οφείλει να έχει τις ίδιες αξίες. Η στοχοθεσία του καθενός από εμάς μπορεί να είναι διαφορετική. Ο καθένας από εμάς, να πω μια έτσι ωραία έκφραση που μου αρέσει από ένα φιλελεύθερο φιλόσοφο, είναι συγγραφέας της δικής του ζωής. Και πώς επικοινωνεί με τον άλλον, ναι, πείτε. Όμως, αυτό πάντοτε ενοχλούσε πολλούς φιλοσόφους. Θεωρούσαν ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να έχουν παρόμοιες στοχοθεσίες με αυτές που έχουν οι ίδιοι φιλόσοφοι. Διότι προφανώς ένας φιλόσοφος γνωρίζει πολύ περισσότερα από έναν απλό άνθρωπο. Γιατί ο απλός άνθρωπος να έχει τη δική του στοχοθεσία, γιατί να έχει τόσο υπερβολική ελευθερία, όταν ο ίδιος ο φιλόσοφος μπορεί να του προσφέρει ένα μοντέλο αξιών. Τώρα, προφανώς συζητάμε έτσι. Ναι. Ένα μοντέλο αξιών το οποίο οδηγεί στην ευδαιμονία, οδηγεί σε μία. Δεν ξέρω. Ναι. Κοινές αξίες θα υπάρχουν. Με κοινές αξίες, λοιπόν. Ωραία αυτό έτσι πως το λέτε, αλλά πώς κοινωνείς με τον άλλον, πώς συγκροτείς κοινωνία. Αν ο καθένας έχει ένα δικό του σύστημα αναφοράς και σύστημα αξιών κτλ. Και δεν υπάρχουν κοινές αξίες, πώς κάνεις κοινωνία ή δεν θέλουμε κοινωνίες. Το γεγονός ότι ο καθένας έχει από εμάς τις δικές του διαφορετικές αξίες δεν σημαίνει ότι αυτές οι αξίες δεν συμπίπτουν με πολλών άλλων. Έτσι, εμείς, οι δύο κύριοι Σαββίδη ή με τον κύριο Τάση, μπορεί να έχουμε αρκετά διαφορετικές αξίες σε κάποια πράγματα, σε άλλα όμως σε πολλά, ίσως σε πολύ περισσότερα, έχουμε κοινές αξίες. Υπάρχει δηλαδή ένα κοινό πεδίο στο οποίο πάνω μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να μην πούμε τώρα σε τεχνικούς όρους πώς το χρησιμοποιεί αυτό που το λέει ο Ρόλς και τα λοιπά. Επάλληλη συνένεση. Δεν χρειάζεται. Σε πολλά πράγματα βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Όμως σε πολλά διαφέρουμε. Και πρέπει να μπορούμε να διαφέρουμε. Και είναι καλό ότι διαφέρουμε. Δεν θα πρέπει να είμαστε κλόνοι όλοι ή εν πάση περιπτώσει να είμαστε εξαρτήματα ή κομμάτια μιας κοινωνίας. Δηλαδή το γεγονός ότι στην αρχαία Αθήνα οι άνθρωποι, η έννοια της ατομικότητας, στην αρχαία Ελλάδα, στον αρχαίο κόσμο γενικότερα, η έννοια της ατομικότητας ήταν μάλλον άγνωστη. Παρά το γεγονός ότι τα σπέρματα υπάρχουν ήδη στην αρχαία, αλλά ειδικά στην αρχαία Αθήνα της ατομικότητας, ας διαβάσουμε τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη. Οι Αχαρνείς του Αριστοφάνη είναι μια γροθιά σε αυτήν την ιδέα της συλλογικότητας, η οποία καταπνίγει κάθε ατομική στοχοθεσία διαφορετική από αυτή του συνόλου. Ναι, αλλά με τις συλλογικότητες διαμορφώθηκαν κοινωνίες. Ναι, οι συλλογικότητες, η συλλογικότητα δεν είναι κάτι το οποίο ένας φιλελεύθερος όπως εγώ, ας πούμε τώρα, την απορρίπτει. Ίσα-ίσα. Για πάρα πολλά πράγματα, χρειάζεται, δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς, πρέπει να γίνουν συλλογικά. Όμως, οι συλλογικότητες είναι σημαντικότερες από τα άτομα σε κάθε περίπτωση. Όχι, εγώ αυτό λέω. Ναι, να δώσω μερικές απαραίτητες διευκρινήσεις. Εν πολύ συμφωνούμε, απλά ας βρούμε και πού διαφωνούμε για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον η συζήτηση. Για μένα το ζήτημα με την ελευθερία είναι ότι δεν διαθέτουμε κριτήρια επιλογής. Η ελευθερία γίνεται τέτοια που εν τέλει δεν μπορούμε να την διαχειριστούμε και καταλήγει ένα άθος. Δηλαδή, συμφωνώ ασφαλώς με την υπεράσπιση ατομικής ελευθερίας και την υποκειμενικότητα. Αυτό χαρακτήριζε όλη την πορεία μας προς την ύστερη νεωτερικότητα. Μόνο που τώρα νομίζω το πρόβλημα έχει αντιστραφεί. Δηλαδή, η ελευθερία πια έχει γίνει τέτοια που τίθεται το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Όταν απαντήσατε νωρίτερα στον κύριο Σαββίδη σχετικά με την ένσταση αν ο καθένας έχει την ατομική του αφήγηση και είναι συγγραφέας της δικής του της ζωής, είπατε ναι, αλλά υπάρχουν ομάδες. Αυτό απλά μεταθέτει το ζήτημα σε ένα επόμενο επίπεδο. Γιατί όλες αυτές οι διαφορετικές ομάδες εντός μιας κοινωνίας πάλι δεν μπορούν να βρούνε τι τη συνέχεια σε ένα ευρύτερο σύνολο. Και επιπλέον, αν αυτές οι ομάδες είναι και πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και επιπλέον και πολιτισμικά μη ομοιογενείς εντός αυτών, δηλαδή έχεις μουσουλμανικές ομάδες και εντός τους Σουνίτες και Σιίτες, ή έχεις ομάδες που είναι λόγω χάρη Μορμόνοι ή άλλου είδους πολιτισμικές ομάδες, τότε τίθεται ένα ζήτημα πώς αυτές οι πολιτισμικές ομάδες μπορούν να επενδύσουν θετικά ένα αξιακό πλαίσιο το οποίο εκ πρώτης μοιάζει να τις αποδέχεται, αλλά που εν τέλει, όπως έχει φανεί σήμερα, πολύ δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη διαφορετικότητα. Για μένα λοιπόν το ζήτημα της ελευθερίας τίθεται με όρους τόσο κοινωνικούς στο πώς διαχειρίζεται η πολιτεία κάθε φορά αυτές τις ομάδες, αλλά και με όρους ατομικούς στο πώς τα μέλη αυτών των ομάδων κάθε φορά διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις τους στην ομάδα που ανήκουν, αλλά και τις υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία και συγχρόνως
πώς μπορούν να διάγουν τη ζωή τους, πώς μπορούν να βιώσουν τη ζωή τους και να νοηματοδοτήσουν. Επιλέγοντας τις αξίες και τα νοήματα της κοινότητάς τους ή αφινόμενα σε μια πολιτεία που τους λέει απλά επέλεξε οποιοδήποτε νόημα εσύ επιθυμείς. Ωραία θέματα όλα αυτά και πολύ ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσω με δύο παραδοχές. Πρώτον, η ελευθερία έχει κόστος. Πολλές φορές οι φιλελεύθεροι δεν το τονίζουν αυτό. Τι κόστος έχει? Δύο είδη κόστους, στα οποία αναφέρθηκε και στα δύο ο κύριος Στάσης. Το πρώτο, η διαχείριση ίδια της ελευθερίας έχει η ίδια κόστος. Όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεσαι και πνευματική θεά ουσία για να μπορέσεις να κάνεις επιλογές αυτές τις οποίες θεωρείς ότι είναι καλύτερες. Δεύτερον, η ελευθερία είναι επικίνδυνη, γιατί η ελευθερία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος. Όταν σε προστατεύει ένα πατερναλιστικό κράτος, το πατερναλιστικό αυτό κράτος, αν θεωρήσουμε ότι ξεκινά με κάποιες καλές προθέσεις, μπορεί να σε προστατεύσει πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις. Η ελευθερία εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει αυτό το δίκτυο ασφαλείας σε κάποιες περιπτώσεις. Σε αφήνει μόνος σου να κάνεις επιλογές. Άρα λοιπόν η ελευθερία έχει κόστος. Ναι. Πάντα η ελευθερία έχει κόστος. Ίσως είναι μικρότερο το κόστος στον δυνατό από ότι στον αδύναμο η ελευθερία. Αυτό που το κόστος ναι. Σου λέτε. Πράγματι. Ο δυνατός μπορεί να έχει και ένα δίκτυο ασφαλείας, το οποίο ο αδύνατος μπορεί να μην το έχει. Δεν εννοώ μόνο όμως τις οικονομικές επιλογές. Ούτε και εγώ. Επιλογές που δεν υπάρχουν δυνατοί και αδύνατοι. Εκτός αν ξεχωρίσουμε τους δυνατούς και αδύνατους χαρακτήρες, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Η σχέση του πολίτη με το κράτος και εκεί υπάρχει δυνατός και αδύνατος. Προφανώς. Σε όλες τις εκφάνσεις. Σε μια αγορά που να είναι κάποιος πιο οικονομικά. Έχει λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε αυτό, εγώ το αναγνωρίζω, η ελευθερία έχει κόστος. Όποιος υποστηρίζει τη διεύρυνση ελευθερίας όπως τη δίνει, πρέπει για να είναι τίμιος να τονίσει ότι η ελευθερία συνοδεύεται πάντοτε από ένα κόστος και κινδύνους. Έτσι. Όμως, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό που το έθεσε ο κύριος Στάσης, γιατί σε αυτό συμφωνούμε προφανώς, και στο επόμενο θα συμφωνήσουμε νομίζω, είναι ότι αυτό που πολύ ωραία έθεσε ως το ζήτημα της συνοχής σε μια κοινωνία, η οποία αποτελείται από άτομα. Από την ώρα που άρχισε η κοινωνία να αποσυντίθεται, αυτό που ονομάζουμε, ας το ονομάσουμε, ο κοινωνικός ιστός, ο οποίος μέχρι και τον 20ο αιώνα, στα μέσα του 20ου αιώνα, ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Συνήθως οι κοινωνίες, οι περισσότερες ευρωπαϊκές, ήταν ομοιογενείς. Οι άνθρωποι είχαν περίπου και το ίδιο θρήσκευμα, τις περισσότερες. Δηλαδή, στις χώρες τουλάχιστον που γνωρίζουμε, η Ελλάδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Τώρα περνάμε σε κοινωνίες οι οποίες είναι πολυπολιτισμικές και εκεί πραγματικά υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση την οποία νομίζω όλοι θα την αναγνωρίσουμε. Οι κοινωνίες από εδώ και πέρα δεν μπορεί παρά να είναι πολυπολιτισμικές. Έχει τελειώσει ιστορικά η ομοιογενής κοινωνία. Καλός ή κακός. Εγώ θεωρώ καλός. Αλλά κάποιος άλλος μπορεί να μην πει κακός. Δεν έχει σημασία αν θα συμφωνήσουμε ή όχι σε αυτό. Θα συμφωνήσουμε όμως οπωσδήποτε όλοι ότι έχει τελειώσει η ομοιογενής κοινωνία. Οι πληθυσμοί μετακινούνται πολύ πιο εύκολα πριν. Η Ελλάδα. Και τώρα, αλλά και μετά από μερικά χρόνια, επίσης απολύτως βέβαιο, θα έχει ακόμα μεγαλύτερους πληθυσμούς που θα ανήκουν σε διάφορες μειονότητες και θα έχουν πολύ διαφορετικά, θα βλέπουν τον κόσμο από ό,τι εμείς. Πώς αυτό όλο το συνοθήλευμα ανθρώπων, φυλών, θρησκειών, αντιλήψεων, πεπιθήσεων μπορεί να αποτελέσει μία κοινωνία? Δεν μπορεί να αποτελέσει μία κοινωνία σαν και αυτή που ξέραμε. Εάν προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να αποτελέσει αυτή η πολυπολιτισμική κοινωνία ένα τύπο κοινωνία σαν και αυτό που γνωρίζουμε και ο οποίος μας άρεσε λιγότερο ή περισσότερο, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν θα αποτελέσει. Θα αποτελέσει έναν άλλον τύπο. Αυτός ο άλλος τύπος, τι τύπος κοινωνίας θα είναι, καλούμε εμείς τώρα να το διαμορφώσουμε. Η κοινωνία, μάλλον το κράτος, το φιλελεύθερο κράτος, το οποίο δεν θέλει να είναι ιδιαίτερα πατερναλιστικό. Καταλαβαίνει όμως ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια κοινωνία. Τι προτάσεις έχει πάνω σε αυτό? Υπάρχουν προτάσεις, βεβαίως και υπάρχουν προτάσεις. Θα πρέπει τα άτομα να διαπαιδαγωγηθούν στην ελευθερία, γιατί η διαπαιδαγώγηση της ελευθερίας οδηγεί και σε επιλογές. Όταν τα άτομα είναι ελεύθερα, οι επιλογές τους, εγώ πιστεύω, θεωρώ, είμαι και λίγο αισιόδοξος, και αυτό είναι και λίγο ρομαντικό και λίγο και μεταφυσικό που θα σας πω, οι επιλογές τους είναι καλύτερης ποιότητας. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Να το υποστηρίξω αυτό με κανέναν άλλο τρόπο πέραν του ιστορικού. Ιστορικά οι άνθρωποι όσο αποκτούσαν περισσότερες ελευθερίες έδειχναν ότι αυτά που τους ενδιαφέρουν στην καθημερινότητά τους
Είναι δύο πράγματα. Η ελευθερία η ίδια, που είναι σημαντική για τους ανθρώπους, και μπορούμε αυτό να το δείξουμε με ένα πολύ απλό νοητικό πείραμα, αλλά και η ευημερία. Οι άνθρωποι από όλο τον πλανήτη, από όποια παράδοση και αν προέρχονται, τελικώς αυτό αναζητούν. Οι άνθρωποι που έρχονται στις κοινωνίες της Δύσης για να ζήσουν ανάμεσά μας, όχι στην Ελλάδα πια, γιατί η Ελλάδα δεν προσφέρει το ένα από τα δύο, αλλά αυτοί που έρχονται στη Δύση έρχονται για αυτά τα δύο τελικώς, την ελευθερία και την ευημερία. Εδώ υπάρχει και μια έρευνα πρόσφατη που εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Οι πληθυσμοί αυτοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ξεκινήσουν από τη χώρα τους, από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, από μακρινές χώρες, για να έρθουν στην Ευρώπη, είναι το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες που είναι το πιο φιλικά διακείμενο ως προς τη Δύση σε σχέση με τους υπολείπους που παραμένουν εκεί. Αυτό είναι θετικό. Είναι μια καλή αρχή. Όταν έρχονται εδώ, διαφέρουν πάρα πολύ από εμάς. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι και εμείς δεν διαφέραμε πολύ από αυτούς πριν από όχι και τόσα πολλά χρόνια. Συζητήσιμο. Τουλάχιστον από τους Αφγανούς πρέπει να διαφέραμε. Έχουν άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη θρησκεία. Ναι, εγώ ενώ τώρα έχω στο μυαλό μου την ανοχή. Ας πούμε, έχω στο μυαλό μου την ιερά εξέταση. Έχω στο μυαλό μου τους θρησκευτικούς πολέμους, τον φανατισμό. Ναι. Τώρα, θέλετε να προσθέσετε, να απαντήσετε στον κύριο Τάση ή να βάλω το επόμενο ζήτημα. Γιατί το επόμενο ζήτημα. Και στον κύριο Τάση, στον κύριο Χατζή. Το επόμενο ζήτημα που θα. Μετά παρακολουθώντας τον κύριο Χατζή, είναι. Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε δύο πράγματα. Από τη μια ο κύριος Στάσης μας λέει ότι έχουμε ένα υποκείμενο το οποίο ζει σε μια εικονιστική εποχή, ταυτίζεται ουσιαστικά, ταυτίζει την ύπαρξή του με τα νέα μέσα και κυρίως με το διαδίκτυο, άρα ζει σε μια φαντασιακή κατάσταση ουσιαστικά. Και από την άλλη έχουμε μια νέα κοινωνία, διαμορφώνεται μια νέα κοινωνία, αυτή που περιγράψατε, η οποία έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά και η οποία εξωθεί ενδεχομένως και εκτός πλαισίου κρατικού ή οποιοδήποτε άλλου, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της κοινωνίας που υπήρχε. Δηλαδή είχαμε μια ελληνική κοινωνία, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνει η Ελλάδα εξωθούν ή αμφισβητούν με έναν, ας πούμε, αν θέλετε, πιεστικό και βίο πολλές φορές τρόπο, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής μιας κοινωνίας που υπήρχε σε αυτόν τον χώρο. Άρα έχουμε δύο καινούργια χαρακτηριστικά, τα οποία το ερώτημα είναι πώς θα τα εισπράξει το υποκείμενο, πώς θα προσαρμοστεί σε αυτά, τι κοινωνία θα διαμορφώσει και τι κρατική υπόσταση θα διαμορφώσει. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά είναι ωραία για τις αίθουσες διδασκαλίας. Ναι, αλλά οι κοινωνίες ζουν σε κρατικές υποστάσεις. Δεν είναι τα μεμονωμένα άτομα που κάθε αύριο θα πάνε. Πού θα πάει αύριο να λύσει τα προβλήματά του, ποιος θα τον προφυλάξει σε επίπεδο ασφάλειας, γιατί ή πιστεύετε ότι δεν θα αντιμετωπίσει ζητήματα ασφάλειας. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Ποιος θα τον προφυλάξει, ποιο κράτος, από τι θα συντίθεται. Να ξεκινήσουμε, επειδή μιλήσατε προηγουμένως, με τον κύριο Τάση. Και έχω βάλει και δικά σας ζητήματα από τον προβληματισμό σας. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι ταυτισμένος, αυτός ο τύπος που θα φτιάξει αυτή την κοινωνία την πολυπολιτισμική, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο του περάσει στο διαδίκτυο. Ναι, να κάνω μερικές πιο κοινωνιολογικές ίσως παρατηρήσεις για να γίνει σαφέστερο το για ποιον τύπο υποκειμένου μιλούμε εδώ πέρα. Αυτός το κοσμοπολιτικό, φιλελεύθερο υποκείμενο το οποίο θα αποτελέσει την βάση αυτής της διαφορετικής κοινωνικής οργάνωσης στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Χατζής, θα ήθελα να το ανιχνεύσουμε λίγο ιστορικά ως εξής. Έχουμε την απαρχή της νεωτερικότητας στην εμφάνιση ενός υποκειμένου που είναι το υποκείμενο της αστικής τάξης, για να μιλούμε πια για το υποκείμενο εντάσσοντάς το σε μια συγκεκριμένη τάξη. Το υποκείμενο της αστικής τάξης, λοιπόν, το οποίο επενδύει σε αξίες όπως είναι αυτοδημιουργία, όπως είναι γνώση και με βάση αυτές τις αξίες, επιχειρηματικότητα, αντιτίθεται στην παλιάρχουσα τάξη που είναι αριστοκρατία, διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία και εγκαθιδρεί εν τέλει την αστική κοινωνία. Στην αστική κοινωνία, λοιπόν, έχουμε τρία κεντρικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η γενίκευση. Το δεύτερο είναι η τυποποίηση και το τρίτο είναι η κανονικοποίηση. Και εξηγούμε γιατί αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι κεντρικά για την ίδρυση της αστικής κοινωνίας και γιατί χαρακτηρίζουν την νεωτερικότητα. Η γενίκευση, η οποία αφορά το επιστημονικό πεδίο, σημαίνει ότι μπορώ από την πτώση ενός μήλου και την περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη να πω όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκφάνσεις ενός γενικού νόμου που είναι ο νόμος της βαρύτητας.
Αυτή η γενίκευση λοιπόν χαρακτηρίζει την επιστήμη και στη συνέχεια και το δίκαιο. Από επιμέρους περιπτώσεις δημιουργεί έναν νόμο, ο οποίος υποτίθεται καλύπτει και μελλοντικές περιπτώσεις. Η γενίκευση λοιπόν οδηγεί στην τυποποίηση και όσον αφορά τους νόμους όπως ανέφερα, αλλά και στα προϊόντα. Τα προϊόντα πια κατασκευάζονται σε βιομηχανική κλίμακα. Δεν κατασκευάζονται από χειροτέχνες, κατασκευάζονται με μεγαλύτερη ευκολία, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μικρότερη ενέργεια και διακινούνται και ευκολότερα. Στο επίπεδο του υποκειμένου τώρα μπορούμε να τα παρατηρήσουμε σε συνδυασμό με τα δύο προαναφερθέντα, την κανονικοποίηση, δηλαδή υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά της αστικής κοινωνίας που παράγουν ένα υποκείμενο το οποίο διάγει έναν δύο, λίγο έως πολύ προδιαγεγραμμένο, υπό την έννοια ότι θα πας στο σχολείο, αν είσαι καλός θα σπουδάσεις και μετά θα βρεις μια δουλειά, στη συνέχεια θα παντρευτείς. Είναι η αστική κοινωνία η οποία αντλεί την αναγνώρισή της από την κοινωνική καταξίωση λόγω της επένδυσης στη μόρφωση και χαρακτηρίζει, χοντρικά μιλώντας, την περίοδο από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι και το 1974 περίπου. Εκεί κάτι αρχίζει σιγά σιγά και αλλάζει. Προτού σας πω τι περίπου αλλάζει, σε αυτόν τον τύπο υποκειμένου της αστικής κοινωνίας υπάρχει ένας ακόμα τύπος υποκειμένου που είναι αρκετά διαφορετικός. Αυτός ο τύπος υποκειμένου δεν δίνει έμφαση τόσο στην εκπαίδευση και στην κοινωνική καταξίωση, αλλά στην αυτοπραγμάτωση, στη φαντασία, στο συναίσθημα και ανήκει στην παράδοση του ρομαντισμού. Είναι οι καλλιτέχνες, είναι οι μποέμ, είναι οι εκκεντρικοί, είναι οι περιθωριακοί, οι οποίοι ασκούν αυτή την συστηματική κριτική στον αστικό τρόπο ζωής και οι ίδιοι παρεκκλίνουν, τον κατηγορούν για αναυθεντικότητα, ενώ οι αστεί τους κατηγορούν ως αποτυχημένους και περιθωριακούς. Μετά τον Μάη του 68, που σήμερα αυτό το χρόνο κλείνεται ο μισός αιώνας. Και σήμερα. Σήμερα νομίζω είναι η μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βλέπουμε για πρώτη φορά να αμφισβητείται αυτός ο τρόπος ζωής σε μια εξέγερση η οποία δεν βάζει στο επίκεντρό της ούτε το οικονομικό, αλλά ούτε και άμεσα το πολιτικό ζήτημα κατανομής εξουσίας, αλλά τον τρόπο ζωής. Εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε όπως ζείτε εσείς. Δέστε τώρα πώς αυτές οι δύο παραδόσεις καταλήγουν στο σημερινό υποκείμενο που εγώ το ονομάζω εικονιστικό υποκείμενο. Το εικονιστικό υποκείμενο, αυτό δηλαδή εμείς ο καθένας από εμάς που ζει ταυτόχρονα στη φυσική πραγματικότητα και συγχρόνως εργάζεται από απόσταση μέσω διαδικτύου, είναι στα κοινωνικά μέσα, έχει μια εικόνα αυτού εκεί, προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Από την μία, όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στα νέα μέσα και στη νέα αυτή βιομηχανία που θα περιγράψω λίγο αργότερα, θέλουν να αυτοπραγματοθούν μέσω της εργασίας τους, δηλαδή η εργασία τους δεν είναι τόσο μέσω βιοπορισμού και κοινωνικής καταξίωσης, αλλά αυτοπραγμάτωσης, θέλουν να έχει νόημα η εργασία τους και ταυτοχρόνως να το πετύχουν αυτό με έναν αυθεντικό και μοναδικό τρόπο. Δηλαδή έχεις μια κοινωνία η οποία παράγει πια μοναδικότητες, παράγει μοναδικά υποκείμενα. Δεν παράγει μόνο αγαθά ιδιαίτερα, το χειροποίητο pullover και όχι το μαζικά παραγόμενο στην Νοτιοανατολική Ασία, το σπιτικά μαγειρεμένο ιδιαίτερο φαγητό και αντίστοιχα στο επίπεδο του υποκειμένου τα βιογραφικά τα οποία είναι έκαιτρα γίνονται κανόνας. Δηλαδή αν δείτε ποιοι εργάζονται στην Google και γενικότερα στη Silicon Valley, είναι αυτός που πήρε πρώτο πτυχίο νομικής, μετά έκανε εθελοντισμό ένα χρόνο στο Θιβέτ, μετά έκανε βιομηχανικό design και κατέληξε προγραμματιστής. Δηλαδή το έκεντρο πια γίνεται κανόνας. Το μοναδικό και το ιδιαίτερο δεν γίνεται αποκλίνον. Το εικονιστικό λοιπόν υποκείμενο είναι εκείνο το οποίο συνδυάζει δύο στοιχεία από τις προηγούμενες παραδόσεις. Από τη μία προσπαθεί να αποκτήσει μια κοινωνική καταξίωση και στάτους, αλλά διάγοντας συγχρόνως ένα βίο μοναδικό και αυθεντικό. Ποιο είναι συγκεκριμένο αυτό το εικονιστικό υποκείμενο? Είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου, ανώτερη ακαδημαϊκή μεσαία τάξη. Και είναι ένα υποκείμενο το οποίο δεν έχει σημασία αν προέρχεται από την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Γιατί πήγανε περίπου στα ίδια σχολεία, έχουν τις ίδιες περίπου αισθητικές προτιμήσεις και νιώθουν οικεία περισσότερο μεταξύ τους παρά με τους συμπολίτες τους από τη χώρα που τους εκδίδει το διαβατήριο. Αυτό λοιπόν τώρα το υποκείμενο, αυτή η νέα ακαδημαϊκή τάξη στην εικονιστική κοινωνία, είναι αυτή που προάγει αυτό που περιέγραψε νωρίτερα ο κύριος Χατζής, μια κοινωνία που δεν θα έχει ως επίκεντρο
το έθνος κράτος, αλλά θα είναι κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς θα είναι. Το χαρακτηριστικό τώρα είναι ότι αυτή η νέα ακαδημαϊκή τάξη που προάγει αυτόν τον τρόπο ζωής προξενεί και τον φθόνο με την παρουσία της και μόνο, χωρίς να διατυμπανίζει την υπεροχή της μέσω του κοσμοπολιτισμού της, κυρίως τις κατώτερες μορφωτικού και οικονομικού επίπεδου τάξης, οι οποίες αισθάνονται αποκομμένες από αυτό. Και βάζω τελεία με μια τελευταία φράση. Για μένα αυτό που παρατηρούμε σήμερα, αυτή η άνοδος του αυταρχικού λαϊκισμού και η αυταρχική δημοκρατία ως πραγματική εναλλακτική στη φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία για πρώτη φορά αντιμετωπίζει έναν τέτοιο είδους υπαρεξιακό κίνδυνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι ένας επικινδυνότερος εχθρός υπό την έννοια ότι ασκεί κριτική ζητώντας περισσότερη δημοκρατία, την οποία προσχηματικά επικαλείται προκειμένου να καταλύσει ακόμα και αυτήν τη δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση μεταξύ μιας νέας υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκής τάξης και στρωμάτων που αισθάνονται αποκαμμένα τέμνει εγκάρσια την διάκριση αριστερά-δεξιά και την αντικαθιστά κατά τη γνώμη με μια διάκριση ανοιχτό-κλειστό παγκόσμιο-εθνικό. Και εξηγούμε, μπορεί να δει κανείς στα αριστερά μια υπεράσπιση του κλειστού υπό την έννοια ενάντια στο παγκόσμιο κεφάλαιο, αλλά συγχρόνως και στα δεξιά προασπίζομαι το έθνος μου, την πατρίδα μου και την ιδιότητα και την ταυτότητά μου. Αντίστοιχα, μπορεί κανείς να δει στα αριστερά μια υπεράσπιση του ανοιχτού, διεθνισμός και αλληλεγγύη στους απανταχού αδυνάτους, και αντίστοιχα και στα δεξιά μια υπεράσπιση του ανοιχτού με τον οικονομικό φιλελευθερισμό, την ελευθερία διακίνησης κεφαλαίου και εργασίας. Άρα έχουμε μια τομή, διχαστική τομή, μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες, στα παραδοσιακά έθνη-κράτη. Mm-hmm. Αυτό μας είπατε. Θα μας απαντήσετε σε ένα λεπτό, ναι, αφού κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Την άκουσα με πολύ προσοχή και τη σκέφτομαι τώρα καθώς την. Ωραία, θα έχετε και ένα, χρόνο, και ένα λεπτό χρόνο να τη σκεφτείτε καλά και να μας απαντήσετε μετά τη διαφημίσεις. Ωραία. Ναι, καλύτερα να τα απαντήσουμε μετά. Λοιπόν, σε λίγο μαζί, κυρίες και κύριοι. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Αριστίδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοφάνης Τάσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αυστρία, οι συνομιλητές μας, και το λόγο τον έχετε εσείς μετά από μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Τάση προηγουμένως, όπου εμάς, ας πούμε, που ακόμα είμαστε ακόμη κολλημένοι στο ας το πούμε έτσι, εθνικό κράτος, μάλλον μας έχει κατατάξει στην ομάδα των ανθρώπων που μορφωτικά και όπως αλλιώς είμαστε λίγο πιο έτσι, καθυστερημένοι. Ή όσοι είναι. Όχι, δεν νομίζω. Δεν τα εννοούσα έτσι. Λοιπόν. Ο κύριος Χατζής θα απαντούσε τώρα εκτός. Ναι, ο κύριος Χατζής. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια επίσης εμπειρική παρατήρηση πρόσφατα. Δηλαδή, οι οικονομολόγοι που ασχολούνται με τα ακαδημαϊκά της εκπαίδευσης και γενικότερα το λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η νέα ανισότητα στον πλανήτη μεγάλη. Αυτό είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που έλεγε ο κύριος Τάσης πριν. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Αυτό μπορούμε να το δούμε με εντυπωσιακό τρόπο στις πρόσφατες γαλλικές εκλογές. Ένα κάθε χρόνο παραπάνω εκπαίδευση που είχε κάποιος, αυξανόταν το ποσοστό, η πιθανότητα να ψηφίσει και το ποσοστό που ψήφισε τελικά Μακρόν. Όσο λιγότερο ήταν. Το ίδιο με τον Brexit. Το ίδιο με τον Τραμπ. Δηλαδή το καλό θεωρεί το Μακρόν. Άρα όποιος είναι καλά πληροφορημένος και διαβασμένος ψηφίζει το καλό που είναι ο Μακρόν. Η ανισότητα λοιπόν αυτή είναι μια ανισότητα η οποία έχει πολλά αποτελέσματα, πολλές συνέπειες. Μια άλλη συνέπεια. Όσο περισσότερο κάποιος είναι, ας πούμε μορφωμένος τώρα, για να μην μπαίνουμε σε, δεν ξέρω ποιος είναι ο πολιτικά σωστός όρος, έχει μικρότερες πιθανότητες να καπνίζει. Το correlation, η στατιστική συσχέτιση είναι γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα, διαβάζουν, ενημερώνονται, ξέρουν τις συνέπειες κτλ. Αυτή λοιπόν η ανισότητα, η εκπαιδευτική, αρχίζει να είναι τόσο σημαντικότερη ακόμα και από την εισοδηματική που συνδέεται με τους γονείς, τόσο ώστε να την επηρεάζει περισσότερο από τη εισοδηματική την εκπαιδευτική. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, συμβατό επίσης με αυτό που είπε ο κύριος Στάσης.
αυτό που παρουσίασε ως μία ομάδα, πώς την ονομάσατε, των ανθρώπων των... Μια ακαδημαϊκή τάξη. Ναι, την είπατε ακαδημαϊκή. Εγώ δεν την έλεγα. Αυτό κάπως το κάνει λίγο πιο στενό. Η παρατήρηση εμπειρικά νομίζω ότι είναι σωστή. Δεν είναι ακαδημαϊκή όμως. Μόνο ακαδημαϊκή. Όχι με την επίσημη έννοια του όρου του πανεπιστημίου. Ναι, ίσως το ακαδημαϊκή το συνδέει ο κόσμος με ανθρώπους που είναι στο πανεπιστήμιο. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ας πούμε τους ανθρώπους που είναι κοσμολόγοι. Το ίδιο ακριβώς μπορούμε. Αυτό είναι το θέμα του Ορχάν Παμούκ σε όλα τα μεθυσσορήματά του. Είναι αγαπημένος μου συγγραφέας. Ο Ορχάν Παμούκ βιώνει αυτό το διχασμό στην τουρκική κοινωνία. Τον ανθρώπων. Θα σας στείλω μια συνέντευξη που του είχα κάνει στην Ερτρία. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Είναι, εντάξει, φαντάζομαι θα έχετε κι εσείς. Ο Ορχάν Παμούκ είναι ο Τούρκος, ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Τουρκία και έχει υπάρχει αυτό το δυσυπόστατο. Κωνσταντινούπολη, όχι Τουρκία γενικώ. Στην Κωνσταντινούπολη ναι, έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί πολύ, και μεγαλώσει. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα ανήκει στην αστική τάξη. Την, ναι. Φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά του δηλαδή. Και μάλιστα και την υψηλή αστική τάξη. Οπότε ταυτόχρονα ντρέπεται που είναι Τούρκος. Και ντρέπεται επειδή ντρέπεται που είναι Τούρκος. Η Ελλάδα βιώνει ένα τέτοιο δυσυπόστατο, μια τέτοια αμφισημία, αλλά όχι σε τόσο βαθμό όσο η Τουρκία ή άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται στο όριο. Η περιγραφή που κάνει ο κύριος Στάσης είναι σωστή. Ναι, είναι μέχρι σε έναν βαθμό. Όμως, εγώ πιστεύω το εξής. Ότι αυτή η ομάδα δεν είναι καθόλου έτσι αεροστεγός συγκεκριμένη. Ότι όλες οι ομάδες και κοινωνικές και οικονομικές και όλα τα μορφωτικά επίπεδα αρχίζουν να ομοιογενοποιούνται επηρεασμένοι από τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την εικόνα. Ο κοσμοπολιτισμός δεν είναι κάτι πια που περιορίζεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και έχουν εκπαιδευτεί σε άλλες χώρες, αισθάνονται πολίτες του κόσμου, έχουν απομακρυνθεί από το εθνικό κράτος. Ακόμα και σήμερα, ήδη από το 19ο, ακόμα και σήμερα, είμαστε εθνικιστές περίπου με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε πατριώτες περίπου με τον ίδιο τρόπο. Ο εθνικισμός, ας πούμε, ελληνικός, μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ σε πολλά με τον ινδικό εθνικισμό. Άρα αυτή η ομογενειοποίηση, αυτή η εικόνα, η οποία είναι μια συνεχής αντανάκλαση και αλληλεπίδραση, δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους οι οποίοι εξαιτίας της μόρφωσής τους, εξαιτίας ίσως του οικονομικού τους ή του κοινωνικού επίπεδου, έχουν μεγαλύτερη επαφή με τους ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό, ή με τους ανθρώπους που ζουν, που ανήκουν στις ίδιες κοινότητες, με την ευρεία έννοια του όρου, όχι την εθνική, με την κοινότητες επιστημονικές, κοινότητες οικονομικές, ναι. Κοινότητες, και με αυτούς, εν πάση περιπτώσει, αισθάνονται ότι βρίσκονται πιο κοντά. Αυτό όμως συμβαίνει, νομίζω, σε όλο. Είναι μια κάτι που μπορούμε να το δούμε εγκάρσια στην κοινωνία. Δεν το παρατηρούμε μόνο σε ορισμένες τάξεις, είτε αυτές οι τάξεις είναι κοινωνικές, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι. Άρα έτσι όπως μας τα λέτε, η βασική διάκριση μέχρι στιγμής των τάξεων, άρα και η προβολή των τάξεων στο πολιτικό επίπεδο, στα κόμματα δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, γινόταν με βάση το κριτήριο και από την αριστερά και από τη δεξιά το εισοδηματικό. Έτσι και κυρίως τη μαρξιστική ανάλυση, την οποία ουσιαστικά δεν απέρριπτε ως ανάλυση και κατά συνέπεια πολιτική προβολή, αντιστοίχηση, ούτε και το άλλο φάσμα, δηλαδή δεξιά. Και αυτό ήταν σε ποια τάξη οικονομική είσαι, άρα λίγο πολύ προσανατολίζεσαι και σε ένα πολιτικό φορέα. Όταν εσείς τώρα βάζετε, και αυτό γινόταν κυρίως σε εθνικό επίπεδο, όταν εσείς τώρα βέβαια προβάλλετε το πολιτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβάλλετε και στα ευρωπαϊκά κόμματα. Αλλά όταν το κριτήριο πλέον του διαχωρισμού σε τάξεις δεν είναι πια το οικονομικό και είναι το μορφωτικό που λέτε, τότε η ανάλυση, η κλασική ανάλυση που χώριζε το πολιτικό φάσμα, που διαμόρφωνε το πολιτικό φάσμα δεξιά, κέντρο, αριστερά, έρεται. Διότι αυτή η διάκριση γινόταν με βάση το οικονομικό κριτήριο. Έτσι δεν είναι, λέγαμε, είναι αριστερός διότι υποστηρίζει τις λαϊκές τάξεις που έχουν το λιγότερο εισόδημα. Είναι κεντρός διότι έχει βέβαια σε οικονομικό επίπεδο, θέλει να υποστηρίζει τα αστικά κόμματα, αλλά θέλει και να διαχύσει ένα μέρος του πλούτου προς
τα περισσότερα λαϊκά. Αυτά ήταν, αυτή ήταν η ανάλυση. Γιατί κακά τα ψέματα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτό δηλαδή που συγκεντρώνεις και έχει να κάνει με τη μόρφωση, με τις δεξιότητες, με τις ικανότητες διάφορες, τελικώς θα αποτυπωθεί και σε εισόδημα. Έτσι δεν είναι? Να. Και μάλιστα άρα το πάλι το εισόδημα είναι. Άρα ο κλασικός πολιτικός διαχωρισμός πάλι θα ισχύει. Δηλαδή δεξιά, κέντρο, αριστερά πάλι θα υπάρχει. Από ό,τι βλέπω και στην πολιτική την ελληνική, τη σημερινή, ναι, υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει. Θα αργήσουμε να αλλάξουμε παράδειγμα, να το πούμε, μοντέλο διαχωρισμού των πολιτικών ομάδων και του τρόπου που προσεγγίζονται από τις πολιτικές. Σας είχα διακόψει, θέλετε να συνεχίσετε, είναι εδώ στο λόγο στον κύριο Τάση. Όχι, συνεχίσω κύριο Στάσης. Συμφωνώ με τον κύριο Χατζή σε αυτό που είπε. Προφανώς και η διάκριση μεταξύ αυτής της ανώτερης ακαδημαϊκής τάξης που είπα, του υψηλού μορφωτικού επίπεδου και των υπολείπων στρωμάτων δεν είναι τόσο μεγάλη. Γιατί πρόκειται για το ίδιο. Και τόσο σαφής. Ναι, σαφώς. Ναι, βέβαια, το έκανα χάρη της κατανοητότητας. Γιατί μιλάμε για το εικονιστικό υποκείμενο. Απλά σε αυτήν την τάξη είναι μεγαλύτερη η εξεικόνιση, δηλαδή βιώνουν πολύ περισσότερο τον εαυτό τους διασυνδεδεμένο και τον βίο τους ψηφιακό. Από ό,τι στις άλλες τάξεις. Αλλά μιλάμε για τις δύο εκφάνσεις του ίδιου ανθρωπότυπου, του οποίου τη γέννηση βλέπουμε τώρα να δημιουργείται σιγά-σιγά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να διευκρινίσω περισσότερο αυτό την ανώτερη ακαδημαϊκή τάξη. Αφορά ανθρώπους με πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά, τέτοιου είδους σπουδές, οι οποίοι εργάζονται σε αυτό που ονομάζεται creative industry, η δημιουργική οικονομία, στα νέα μέσα, στις νέες τεχνολογίες, στο design, σε αυτό που ονομάζω βιομηχανία τεχνών του βίου, lifestyle, coaching, όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτοί που εργάζονται σε αυτά, θεραπεύουν και μια τέχνη του βίου, έχουν έναν τρόπο ζωής που είναι αρκετά διαφορετικός από τον τρόπο ζωής των υπολείπων. Δηλαδή για μένα η διαφορά δεν είναι τόσο οικονομική, που σίγουρα είναι, ούτε μορφωτική, που σίγουρα είναι, γιατί και το μορφωτικό μετατρέπεται σε οικονομικό και το οικονομικό σε μορφωτικό, είναι σίγουρα και τα δύο, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι διαφορετικοί τρόποι ζωής. Ναι. Και εδώ βέβαια ισχύει αυτό που είπε ο κ. Χατζής νωρίτερα. Εγώ αυτό διαφωνώ. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή. Μόλις σας έλεγα ότι συμφωνώ μαζί. Τόσο διαφορετική αυτή είναι. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτό θέλω, ναι. Δεν είναι τόσο διαφορετική υπό την έννοια ότι και ένα παιδί λόγω χάρη από μια αγροτική οικογένεια της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, θα κάνει το Εράσμους, θα πάει να εξάμεινο στο Παρίσι. Ναι, ναι, ναι. Ισχύουν όλα αυτά. Θα έχει το smartphone. Θα έχει το smartphone. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι οι διαφορές εξακολουθούν και υφίστανται προς το παρόν και δεν ξέρω αν θα γεφυρωθούν στην κατεύθυνση μιας ομογενοποίησης ή αν θα διευρυνθούν όλο ένα και περισσότερο στη συνέχεια. Ωραία. Το δικό μου το ερώτημα μέχρι να σκεφτείτε στον κύριο Τάση και μετά θα απαντήσετε εσείς είναι, και αυτό ισχύει σαν ερώτημα και σε εσάς, μετά από αυτή την ανάλυση και σιγά σιγά καθώς προχωράει και ο χρόνος μας της εκπομπής, ποιο είναι αυτό που μας προτείνετε? Διότι γράψατε ένα βιβλίο, Επιμέλεια εαυτού, προτάσεις. Δεν λέει προτάσεις, λέει Επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία. Επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε να μας κάνετε κάποιες προτάσεις από πέραν της ανάλυσης. Και βεβαίως και με το δικό σας το υπόβαθρο που έχετε, που είναι διαφορετικό από το κυρίαρχο στην Ελλάδα. Να μας πείτε κι εσείς στη συνέχεια, αφού κάνετε και τα σχόλιά σας πάνω σε αυτά που το πει και ο κύριος Στάσης και σε αυτά που είπε, ποια είναι και η δική σας πρόταση. Διότι εδώ τώρα, εκεί που συζητάγαμε, φαίνεται λοιπόν υπάρχει μια τάση διεθνώς στην αντιπαράθεση κυρίως, μισό λεπτό να την βρω ακριβώς πώς την έχω γράψει, των φιλελεύθερων με τους κοινοτιστές, που εκφράζεται από έναν σημαντικό κοινοτιστή, θα έλεγα μάλλον περισσότερο τον Κίμπλικα, η οποία προσπαθεί τα χαρακτηριστικά, τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του φιλελευθερισμού, που είναι η ελευθερία και τα δικαιώματα, και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του σοσιαλισμού, που είναι η ισότητα και η δικαιοσύνη, να τα φέρει σε μια σύγκληση και από αυτή τη σύγκληση εκείνο που θα προκύψει μπορεί να μην είναι ούτε φιλελευθερισμός, ούτε ο κλασικός σοσιαλισμός, να είναι κάτι άλλο. Μια νέα πολιτική πρόταση. Άρα έχουμε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, ένα νέο υποκείμενο γενικώς, το οποίο ενδεχομένως να είναι και ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Λίγο πολύ αυτό το υποκείμενο, ως υποκείμενο μόνο και όχι ως πολιτικό υποκείμενο, τα χαρακτηριστικά του μας τα δώσατε. Να μας πείτε πώς το βλέπετε ότι πρέπει να βιώνει τον βίο του και εσείς να μας πείτε τα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτού του στοιχείου. Ορίστε.
Προφανώς δεν έχω τις απαντήσεις με τη μορφή προτάσεων όπως τις ζητάτε και δεν ξέρω και αν είναι ο ρόλος του φιλοσόφου να το κάνει αυτό. Αλλά θα πω το εξής. Στο επίπεδο της κοινωνίας, αυτή η νέα ακαδημαϊκή τάξη που δουλεύει στην βιομηχανία περιεχομένου, γιατί έχει συντελεστεί και ένας μετασχηματισμός της βιομηχανίας από βιομηχανία παραγωγής υλικών αγαθών, καταναλωτικών προϊόντων και στη συνέχεια υπηρεσιών, σε μια βιομηχανία περιεχομένου. Σε μια βιομηχανία που παράγει εν τέλει τρόπου ζωής. Παράγει εμπειρίες, οι οποίες απεικονίζονται και τις διακινεί. Οι άνθρωποι λοιπόν που εργάζονται σε αυτή τη νέα βιομηχανία, σε αυτά τα νέα μέσα, είναι αυτή η νέα ακαδημαϊκή τάξη. Αυτοί ωστόσο δεν έχουν βρει προς το παρόν μια πολιτική εκπροσώπηση, δεν έχουν συγκροτήσει, δεν έχουν ακολουθήσει ένα πολιτικό πρόταγμα, δεν υπάρχει ακόμα μια θεωρία την οποία να την έχουν ενστερνιστεί και δεν ξέρω και αν μπορεί να υπάρξει και ποια μορφή θα έχει, ούτως ώστε αυτό να αποκρισταλωθεί σε ένα νέο πολιτικό κίνημα, το οποίο θα δημιουργήσει και αυτή την διαφορετική κοινωνία την μετά την φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα στο κοινωνικό επίπεδο. Στο ατομικό επίπεδο, αυτό που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι πιστεύω πως θα ήταν γόνιμο προκειμένου να διαχειριστούμε το άχθος της ελευθερίας επιλογής, να στραφούμε στην φιλοσοφία υπό την έννοια ότι θα μας επιτρέψει να αναστοχαστούμε το βίο μας προκειμένου να μπορέσουμε να το νοηματοδοτήσουμε με κάποιον τρόπο στην υπάρχουσα συνθήκη. Και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό, επιστρέφω στο προσφυλές σε μένα και ελπίζω όχι μακάβριο για τους αγαπητούς μας συνομιλητές εδώ και ακροθεατές, ζήτημα της θνητότητας. Γιατί είναι η θνητότητα σημαντική, διότι η αναγνώριση της περατότητάς μας μπορεί να μας επιτρέψει να ιεραρχήσουμε τις επιλογές μας αποτελεσματικότερα. Μπορεί να μας βοηθήσει να διακρίνουμε τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό, εάν αποδεχθούμε και μέχρι ενός σημείου, όσο αυτό είναι εφικτό εν πάση περιπτώσει, συμφιλωθούμε την περατότητά μας, να επιλέξουμε τελικά πώς θέλουμε να διάγουμε τη ζωή μας. Εν τέλει μπορώ να το συνοψίσω στο εξής ερώτημα. Εάν ρωτούσαμε κάποιον για ποιο πράγμα θα ήταν διατεθειμένος, εάν ήταν απολύτως αναγκαίο και αναπόφευκτο να θυσιάσει τη ζωή του, αυτό το οποίο εν τέλει θα απαντούσε θα ήταν και ο λόγος, ένας τουλάχιστον λόγος, για τον οποίο θα άξιζε να ζει τη ζωή του. Και αυτό για μένα είναι η σημασία της θνητότητας στο επίπεδο του υποκειμένου, ενώ η σημασία της θνητότητας στο κοινωνικό επίπεδο είναι ότι καθιστά μια κοινωνία δημοκρατικότερη υπό την έννοια ότι ενδυναμώνει ένα δημοκρατικό ήθος, καλλιεργεί μια τραγική συνείδηση, δημιουργεί την ικανότητα του αυτοπεριορισμού, δηλαδή δημιουργεί μια κοινωνία η οποία σκέπτεται και τους επερχόμενους και όχι μόνο το παρόν, μια κοινωνία η οποία σέβεται το φυσικό περιβάλλον, η οποία αναγνωρίζει τα όρια της και η οποία με κάποιον τρόπο προσπαθεί να αντιθασεύσει την αυτονόμηση της τεχνοεπιστήμης. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Χατζή. Ξεκινώ συμφωνώντας με τον κύριο Τάση ως προς το εξής. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Τουλάχιστον για να κάθεται τώρα κάποιος και να ακούει αυτή την εκπομπή, υποθέτω ότι θα συμφωνεί. Ότι δεν αξίζει να τον ζεις αυτόν τον βίο αν είναι ανεξέταστος. Ναι, έτσι. Αυτό είναι εδώ δεδομένο για μας. Εδώ, ναι. Για μας είναι δεδομένο. Για τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου όμως δεν είναι, για τους εξής λόγους. Είτε γιατί δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν. Είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Είτε γιατί δεν ξέρουν ότι γίνεται. Κάνουν. Ή και δεν το επιθυμούν. Μπορεί και να μην το επιθυμούν. Αυτοί που δεν το επιθυμούν τουλάχιστον το γνωρίζουν. Είναι λίγοι σε σχέση με τους υπόλοιπους που δεν το μπορούν. Δεν το μπορούν για τους λόγους αυτούς που είπαμε. Δεδομένου λοιπόν ότι ο βίος μας, ο βίος των περισσότερων θα είναι ένας βίος που θα συνδέεται με πράξεις και όχι με σκέψη, όχι με ιδέες, όχι με φιλοσοφία, όχι με, με σύγκρουση και με το deliberation, πώς θα το πούμε, προσπαθώ να το... Διαβούλευση. Όχι απλώς διαβούλευση με άλλους ανθρώπους, αλλά και με αυτό το, χρησιμοποιώ την πλατωνική λέξη, την εξέταση του βίου. Πρέπει να λάβουμε ως δεδομένο ότι οι άνθρωποι θα μάθουν στη διάρκεια αυτού του βίου ό,τι είναι να μάθουν με τις πράξεις και τα λάθη που θα κάνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η φιλοσοφία είναι μια πολυτέλεια που την έχουμε, εμείς πληρωνόμαστε να το κάνουμε, καταρχάς, έτσι. Μας αρέσει που το γνωρίζουμε, που είχαμε
ήμασταν τυχεροί για να μάθουμε να το κάνουμε. Όχι μόνο η φιλοσοφία, γενικότερα, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό τη μεγάλη ομάδα και τις ιδέες που τις συνοδεύουν, όπως περιγράψε πολύ ωραία ο κύριος Στάσης. Οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν πράξεις, μαθαίνουν. Ο φιλελευθερισμός αυτό συνεισφέρει στην ανθρωπότητα, αυτό φέρνει. Η ζωή των ανθρώπων ήταν προδιαγεγραμμένη από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατο. Ήταν μια ζωή η οποία συνδέονταν με την ιεραρχία, με το στάτους, με την σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα για αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο ζούσαν, το τι θα έκαναν περίπου. Ο φιλελευθερισμός φέρνει αυτό που ονομάζει ο Χισέ Χέρι Μέιν τη σύμβαση. Φέρνει δηλαδή τη δυνατότητα των ανθρώπων να διαμορφώνουν ή τουλάχιστον να συνδιαμορφώνουν τη δική τους ζωή, κάτι που δεν μπορούσαν μέχρι τότε. Αυτή η ελευθερία διευρύνεται, συνεχίζει να διευρύνεται σε όλο τον 20ο αιώνα και στον 21ο. Και έχει διευρυνθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε τώρα να έχουμε επίσης την πολυτέλεια να μιλάμε για το άχθος της ελευθερίας. Έχει άχθος η ελευθερία, βέβαια και έχει άχθος. Όμως αυτή η καινούρια τάξη που την περιέγραψε έτσι πολύ ωραία και γλαφυρά ο κύριος Στάσης, και δεν διαφωνώ, πραγματικά συμφωνώ στο μεγαλύτερο μέρος αυτό που λέει, είναι μια τάξη ανθρώπων η οποία υπάρχει εξαιτίας των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Βέβαια. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτούς τους ανθρώπους να ζουν ή να εμφανίζονται, να δημιουργούν αυτό το περιεχόμενο, αυτό το είδος της κοινωνίας, την οποία ονομάζει εικονιστική, εάν δεν υπάρχει φιλελεύθερη δημοκρατία. Όχι, βέβαια, από εκεί γεννήθηκαν. Εάν λοιπόν αντικατασταθεί η φιλελεύθερη δημοκρατία με κάτι, αυτό θα είναι οπωσδήποτε μια επόμενη εκδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Κάτι που θα βασίζεται πάνω στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτή η φιλελεύθερη δημοκρατία, η σημερινή του 21ου αιώνα, κύριε Σαββίδη, δεν απέχει τόσο πολύ από αυτήν του 19ου τελικώς. Θυμίζω ότι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το ελληνικό κράτος, οι πατριώτες, οι εθνικιστές, με την έννοια του εθνικισμού του 19ου αιώνα. Όπου ήταν μια προοδευτική έννοια. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θεώρησαν δεδομένο από την αρχή ότι αυτό το καινούργιο κράτος δεν θα είναι κομμάτι μιας αυτοκρατορίας, αλλά ένα ανεξάρτητο κράτος. Ανεξάρτητο και το οποίο θα είναι ελληνικό. Είναι άνθρωποι που συνδύασαν την αγάπη για την πατρίδα τους, για το έθνος, με τις ιδέες της ελευθερίας. Και πάνω στη δική τους κληρονομιά εμείς βασιζόμαστε τώρα. Αλλά εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη λέξη που υπάρχει. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ τον εαυτό μου πατριώτη. Αυτή τις δύο λέξεις, τρεις που υπάρχει στη διακήρυξη που τη γράφουν αυτοί οι άνθρωποι. Ότι θέλουμε να μοιάσουμε με τους συνάδελφούς μας, έτσι τους λέει, Ευρωπαίους. Η Ελλάδα από το 1821 μέχρι σήμερα βιώνει αυτή τη διαμάχη μεταξύ αυτών των ανθρώπων που ήθελαν να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό κράτος, ένα εθνικό ευρωπαϊκό κράτος, και αυτών οι οποίοι έβλεπαν την Ελλάδα ως ένα κομμάτι της Ανατολής. Αυτός ο διεισμός, ο πολιτιστικός διεισμός, όπως τον ονομάζει ο Διαμαντούρος, είναι ο ίδιος ο οποίος δημιουργεί τόσα προβλήματα από την καθημερινή πολιτική ζωή μέχρι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πατρίδα μας, το μέλλον μας, που αντιμετωπίζουμε τους ίδιους τους εαυτούς. Τώρα που μακρύνθηκα από τη συζήτηση που κάναμε. Θέλω να σχολιάσω κάτι. Σε ένα λεπτό μπορεί να το κάνω. Ναι, μπορώ να το κάνω σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό έχουμε. Δεν έχουμε ένα λεπτό. Εντάξει. Θα το συνεχίσουμε μετά. Θα το συνεχίσουμε κάτι ιδέα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτή η συζήτηση έγινε με αφορμή την έκδοση και την κυκλοφορία δύο βιβλίων των προσκεκλημένων μας, του κυρίου Χατζή Αριστίδη Χατζή, Επιχειρήματα Ελευθερίας, και του κυρίου Θεοφάνη Τάση, Επιμέλεια Εαυτού. Και τα βιβλία είναι ενδιαφέροντα, τα έχω δει και όσα μας είπατε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.